Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pixel Couch και surprise, surprise, ποιος είναι μαζί μου? Ο Γιώργος, γνωστός και ως G-Sack. Hello. Επίσης, Pixel Couch αλλά καναπές ακόμα, έτσι. Δεν έχει σημασία. Ό,τι μας δίνουν τα production values. Fair enough. Fair enough. Επίσης, ξέρεις τι ξεχάσαμε? Τι ξεχάσαμε? Περίμενε, περίμενε. Αυτό μην... Ας μην κοπείς το μοντάζ αυτό. Το βασικότερο. Το πάμε αντίζει παιδιά. Λαμένε, άιντε. Τι χειρότερα μπορείς να μου κάνεις πλέον. Ήρθες εδώ. Fair enough. Fair enough. Βασικά, όχι, μπορούμε να κάνουμε κάτι χειρότερο στους εαυτούς μας. Παίζουμε κάποιον. Ναι. Λοιπόν, εμείς ως γέροι αυτού του ίντερνετ θα αναστήσουμε παλιά memes και θα παίξουμε κάποιον. Γιατί μπορώ. Βασικά, ό,τι να είναι λέει, απλά θέλετε rage. Μπόλικο. Βασικά εσύ rage, γιατί εγώ είμαι μια χαρά ήρεμος άνθρωπος. Λοιπόν, όλοι σίγουρα θα έχετε. Όλοι όσοι βλέπετε τα κανάλια μας, σίγουρα θα αναρωτήσετε ένα πράγμα. Πώς γνωριστήκαμε με τον Γιώργο και πόσο καιρό είμαστε παντρεμένοι που μαλώνουμε. Που μου κάθε φορά λες και μιλήσεις και όντως λες και είμαστε παντρεμένοι που μαλώνουμε. What the fuck. Λοιπόν, με τον Γιώργο γνωριστήκαμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Ναι. Γράφαμε στο ίδιο site, παρόλο που ο υπεύθυνος του site ακόμα μου λέει ότι δεν έχει γράψει κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω. Μαντέλα effect. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Παιδιά, Μαντέλα effect. Λοιπόν, δεν θυμάται αν, αν έγραφε στο συγκεκριμένο site. Εγώ θυμάμαι σίγουρα γιατί ακόμα γράφω στο site. Τέλος πάντων. Για την ακριβή, εγώ ήμουν εκεί πριν από σένα. Ναι, και δεν θυμάται ο αρχισυντάκτης του site, αν έγραψε ποτέ ο Γιώργος κάτι στο site. Τέλος πάντων, μπερδεμένα πράγματα. Ο Θρύλος λέει ότι κάποτε πέρασε από εκεί. Legend has it. Λοιπόν. Νομίζω περάσαμε το intro. Sorry, my bad. Όχι, εγώ το πέρασα. Το πέρασα okay. Το intro, γιατί στην ουσία εμείς μιλάγαμε το intro. Πες μου τώρα ότι υπάρχει άνθρωπος στο ίντερνετ και δει το ελληνικό ίντερνετ που δεν ξέρει το κάποιον, ας πούμε. Και βλέπει gaming. Κοίτα, νομίζω το intro είναι η μόνη στιγμή που παραμένει κάποιος ήρεμος όσο παίζει αυτό το παιχνίδι. Εγώ έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι ήδη με το loading γιατί παίζουμε σε Xbox One, οπότε. Jesus. Επίσης, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ. Δυσκολεύομαι. Βγάζω νομούς, θα τα βγάλω. Ή όχι, περίμενε. Θα σηκώσει το βάρος και για τους δυο μας. Αρνούμε να συνεχίσουμε την εκπομπή έτσι. Έτσι τα βγάλω. Κάτσε τα βγάλω κι εγώ. Τα γυαλιά. Ωραία. Τα έχουμε φορέσει. Τιμήσαμε την παράδοση. Εντάξει, τιμήσαμε την παράδοση. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Εγώ πού είμαι? Κάτσε. Add guest. Γιατί μιλάει στον πληθυντικό, βλέπεις, αλλά είσαι μόνος σου. Εκτός είναι. Στο intro είναι τέτοιο. Ο Λεωνάρντο είναι αυτό. Είμαι δύο Λεωνάρντο. Ωραία. Τι διάλογο. Ήταν η καλή ποιότητα κόκα. Ναι, πραγματικά. Να σου πω κάτι. Δεν φταίει το τέτοιο, δεν φταίει το παιχνίδι. Όλοι. Να σου πω, έλα να δούμε τώρα να καταφέρουμε να περάσουμε την πρώτη. Εντάξει, είμαστε καλύτεροι. Εγώ ψάχνω να βρω το λέει, πάμε παρακαμώ. Αδύναμος. Α, έλα, μπουμ. Δεν περίμενε, δεν πρόλαβα να σώσω την ψυχή. Έλα, μωρέ. Πούντος. Όπα, κάτσε. Γιατί, βλέπεις τι γίνεται, έχει κολλήσει μόνο τη δεξιά. Δεν κάνω τίποτα, δες. Καλώς ήρθατε στο Glitch Couch. Έχουμε ξεκινήσει εξαιρετικά είναι το Glitch Couch, παιδιά, καλώς ήρθατε. Εξαιρετικά. Όλα καλά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει κάπως να κόψουμε τα loading times. Χρυπ, χρυπ, χρυπ. Έχω την εντύπωση ότι οι θεατές μας θα δουν αυτή την... Εκεί, ο μοντέρ στο βάθος. Δεν είναι ο μοντέρ αυτός. Ξέρω εγώ ποιος είναι ο μοντέρ. Ξέρω και ο μοντέρ ποιος είναι ο μοντέρ. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Είναι εδώ που είμαστε παιδιά, δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος, τι είναι τι. Λοιπόν, συνεχίσουμε λίγο την ιστορία. Yes. Τη μικρή ιστορία. Λοιπόν, και έκτοτε, από τη στιγμή που βρεθήκαμε με τον Γιώργο, είπαμε εντάξει, καλή ανομαλία είσαι κι εσύ. Καλή ανομαλία είμαι κι εγώ. Let's become friends.
πάμε πρώτα, περίμενε. Τα σημαντικά πράγματα. Πρώτα πρέπει να γνωριστούμε το evade πώς κάνει ώρα τους. Ναι. Αλλά μπορούμε να το αγοράσουμε ή όχι. Νομίζω ότι όχι ακόμα. Chaser, Heart και Spread. Οκ, okay, πάμε να νικήσουμε το πρώτο boss. Α, το Snow Bomb. You don't take damage during dash. Να το. Το θέλουμε. Ωραία. I took it. Λοιπόν. Όπα. Ισχύει. Α, πρέπει να το πάρω κι εγώ. Εντάξει, εδώ είμαστε. Confirm. Δεν έχω λεφτά, το πήρες εσύ. Α, σοβαρά. Apparently. Έχουμε το ίδιο pool. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, το βρούμε, το βρούμε. Έχουμε το ίδιο pool, ναι. Άρα είστε δύο ώρα και ξέρω εγώ, λέει, θα σας δώσω λεφτά και δεν τους δίνει, δεν το δίνει ξέρω εγώ η Σομέρη. Θα πάρτε τρία, πάρτε τρία. Να φέρετε και δέστα. Φέρετε και δέστα. Λοιπόν, πάνε εκεί, κάνε το equip σου με κατέστρεψες. Κάτσε να το... Όχι, δεν μου το έχει ανοίξει. Goddammit. Πάμε καρότο απευθείας, Botanic Panic. Τι θες, τι θες. Θες να το πάμε απευθείας regular. Πάμε regular και βλέπουμε. Δεν τη βλέπω καλά. Δεν τη λοιπόν, βλέπω για συνέχισε την ιστορία. Λοιπόν, γιατί λοιπόν και κολλήσαμε ρε παιδάκι μου σαν φίλοι. Yep. Και είπαμε, okay, cool. Κάποια στιγμή ψιλοχαθήκαμε. Η αλήθεια είναι ναι. Για σχετικά αρκετό καιρό. Για σχετικά τρία χρόνια. Όχι. Πάει γρήγορα. Γιατί. Και κάποια στιγμή, να ξέρεις πότε είχαμε ξαναμιλήσει. Ξέρεις πότε είχαμε ξαναμιλήσει. Όταν ήξανε στη Θεσσαλονίκη, Μου είχες στείλει κάποια στιγμή και για το... Α, πέθανα. Έπανα. Δεν πέθανες. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει για λίγο. Όταν είχες βγάλει... Σώσε με. Όταν είχες βγάλει ένα άλμπουμ με ηλεκτρονικής μουσικής. Α, ναι, ισχύει. Και μετά είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μάριο, βάρα τα καρότα. Σιλένα, αν μας ακούς, we are sorry. Μάριο, συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά όταν ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε ξανά και σου είχα πει ότι ήθελα να κάνω και YouTube. True. Και τελικά. Και τελικά. Γίναμε YouTubers. Ο Θεός να μας φύγει. Που μετά, από σένα μετά γνώρισα και τον Τζακ και όλους τους υπόλοιπους. Τα καρότα! Έχει special, ε. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχω ξεκλειδώσει ακόμα τη special. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις special. Ναι, true. Άμα βρω το κουμπί... Να το. Die, carrot! You don't belong in this world. Έλα, μπορούμε. Έλα, θα το... Το έχουμε. Ευτυχώς είναι πολύ εύκολο boss, είναι η αλήθεια. Knockout! Yeah, boy! Well, you did it yourself, though. Well, you helped. You tried. Προσπάθησες. Λοιπόν... και ναι, μετά ουσιαστικά ξανακολλήσαμε. Pretty much. Και τώρα είναι σε φάση που ανοίγουμε stream και είναι πάντα ο ένας στο stream του άλλου, γιατί... Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Καλά, εσύ το καταφέρνεις μόνος σου με το chat. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω stream μόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχω πάρει δεύτερη οθόνη. Καλά, εντάξει, και εγώ πάντα με τη δεύτερη οθόνη είμαι. Πάντα με τη δεύτερη οθόνη λειτουργώ. Κάτσε να πάω λίγο στο μαγαζί να πάρω και εγώ το Invisible Dash. Και εγώ πάντα είχα δεύτερο dual screen setup. Γιατί είναι στην ουσία ότι καλύτερα μου. Εγώ πρόσφατα απέκτησα. Τι, δεν πήραμε λεφτά. Πήραμε, ρε. Πούντα. Α. Goddammit. No money. Πάμε έξω, πάμε επόμενο boss, ξέρω εγώ. Νομίζω είναι πλάκα. Παίζεις να παίρνεις λεφτά από τα boss. Πρέπει να τα βρίσκεις, νομίζω. Νομίζω τα βρίσκεις. Κοίτα, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα έχει κάτι κρυμμένο σε κάτι δέντρο στο χάρτη, στο πρώτο map. Mm-hmm. Οπότε, για, έλα μαζί μου λίγο να δούμε εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Κάπου εδώ είναι, νομίζω. Όχι, εδώ είναι κανονική πίστα. Το πάμε. Άμα θες. Άντε πάμε. Και έτσι λοιπόν που λέτε εδώ πέρα, βρεθήκαμε δύο δεινόσαυροι στο χώρο των games. Δεινόσαυροι όμως, δεινόσαυροι. Σε μια φάση... Εγώ ξεκίνησα τη συλλογή, τότε... Την τεράστια επική συλλογή που έχει, παιδιά. Εντάξει, δεν έχω τεράστια επική συλλογή, sorry, υπάρχουν... άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πιο τεράστιες και πιο επικές συλλογές από εμένα. Ναι, κοίτα, δεν τη λες και αμελητέα τη συλλογή σου. Εντάξει, δεν τη λες, παιδάκι μου, και
η σύλλογη του AVGN, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Σώσε με γρήγορα. Μπράβο. We both died. We did. God damn it. Λοιπόν, πάμε πάλι. Έλα, τον έχουμε, μωρέ. Λοιπόν, μείνε εσύ αριστερά, εγώ θα μείνω δεξιά. Άρα, μπράβο, έτσι. Θα το πάω λίγο πιο στρατηγικά. Σωστός. Ow. You son of a bitch. Έλα, μπορούμε. Ow. Ah! Γαμώ το. Γιατί είμαστε τόσο κακοί. Γιατί είμαστε τόσο κακοί σε αυτό. Όχι, φύγε, δεν θέλω. Όπα, περνάει η δεύτερη φάση. Fuck. I couldn't. Αποζωντανίστηκε. Έχει φύγει την πίτια. Πάμε, εσύ αριστερά, εγώ δεξιά. Why didn't you tell me this man rose like this? I told you already. No, you didn't. I did. What you said? I did this. What do this mean, man? Speak English to me. That means I go this way and you go this way. I go that way, you go this way. Yes. Okay. Let's do this. Let's get it on. Επίσης να πούμε πόσο φανταστική μουσική έχει το παιχνίδι. Ναι, έχει φανταστική μουσική το παιχνίδι. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορούν να την ακούσουν, γιατί προφανώς το έχουμε χαμηλωμένο για να ακούτε και εμάς. Ναι. Έτσι. Βασικά την κυρία το παιχνίδι για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο είναι τόσο γαμάτο. Θυμάμαι 2016 που είχα πάει στην E3, ήταν από τα καλύτερα demos που είχα παίξει. Και να σου πω κάτι, τώρα νομίζω στα κοντά θα βγάλουν και πώς το λένε. Και DLC. I'm dead. You're on. Σκύψε, μπράβο. Ow! You're dead too. We're both dead. Λοιπόν, εσύ να έχεις πάει 3 πλάκα και από κοντά, όντως. Είχα πάει 3. Το έχω και αυτό στο τσεπάκι μου. Ως gaming journal. Journal. Κοίτα, δεν ξέρω, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει κάτω καιρούς, ότι το gaming journalism, εγώ το θεωρώ κάτι το οποίο, you know, ουσιαστικά είναι ψηλό ανύπρακτο. Κοίτα, είναι journalism. Αν έχεις σπουδάσει journalism, είναι καλύτερο να το κάνεις εφόσον είσαι, you know, στο επαγγέλματος. Είσαι true. Journalist. Τώρα, είτε είναι gaming, είτε είναι κάποιο άλλο ενδιαφέρον, όπως υπάρχει ειδικός τύπος για τα πάντα, υπάρχει και για τα video games. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν, ξέρω εγώ, journalism, είναι journalists. Άτομα που έχουν σπουδάσει journalism. Και εγώ δεν είμαι journalist, δεν έχω σπουδάσει κάτι. Και ο νιολόγος έχω σπουδάσει. Άσχετα τελείως πράγματα. Μάριο, δεν πρέπει να σε σώσω. You dead. Λοιπόν, έχει και άλλη μία. Fuck. Γιατί έκανε. Δεν ξέρω. Γιατί ήταν ψυχολόγητο, εντελώς δεν ξέρω. Έχω απορίες. Λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, ρε παιδάκι μου, ότι είμαι, ξέρω, journalist. Σε φάση. Να πιάσω, ας πούμε, κάποιον ο οποίος έχει το σπουδάσει. Ξέρεις τι, αν το καλοσκεφτείς, ειδικά στην Ελλάδα τώρα έτσι, πέρα από κομμάτια, ξέρω, opinion pieces, όπου θα λες άποψη κτλ. Πόσο ρεπορτάζ μπορείς να κάνεις για τον κόσμο του video games, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν μπορείς να κάνεις, γιατί είμαστε λίγο αποκομμένοι από τον κόσμο. Ακόμα και από τους Ευρωπαίους δημιουργούς, είμαστε τέρμα αποκομμένοι σαν χώρα. Είναι μικρή αγορά. Εδώ πασχίζουμε εμείς να φτιάξουμε μερικά παιχνίδια, σαν Έλληνες developers. Και πάλι υπάρχει μια περίπου φαγωμάρα. Αυτό. Fuck, δεν προλάβαμε. We're all dead. We did. Κοίτα, τον έχουμε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Θα μπορούσα να είναι χειρότερα, φαντάζομαι να πολεμούσαμε τον δράκο. Anyway, δηλαδή. Opa. Κοίτα, τώρα αν θες να το πάμε λίγο πιο σκοτεινή. Σκοτεινά, να το κάνουμε λίγο πιο. Ωραία, να το κάνουμε λίγο πιο γενικευμένο. Ναι. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με την δημοσιογραφία. Mm-hmm. Έτσι. Είδαμε και τι έγινε τις τελευταίες μέρες. Είναι πολύ εύκολο κάποιοι άνθρωποι να πούνε κάποια πράγματα και να δημιουργήσουν ιστορίες από το τίποτα. True. Έτσι. Και να. Στην ουσία να επιτελέσουν δολοφονίες χαρακτήρων από το πουθενά. Όταν μια συνολική. Είναι αυτό που έχω πει, ότι ουσιαστικά αυτό κάνουν τα media, δηλαδή συνήθως έτσι. Όταν μια συνολική. Όταν τα media στο σύνολο είναι τόσο χάλια σε αυτό το πράγμα, δεν περιμένει να έχει καλύτερο επιμέρους κομμάτι. Ναι, απλώς κοίτα να δεις τώρα. Ένα gaming site, ωραία, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Συνήθως τις διαφημίσεις του θα τις πάρει από gaming εταιρείες. Δεν έχει πολλές επιλογές για το που και πώς θα πάει. Οπότε ξέρεις. Αν βρεθεί σε κάποια δύσκολη επισφαλής θέση,
είναι εύκολο να χάσει τα πάντα. Καλά, ναι, το συζητάω. Το έχουμε πάει καλύτερα αυτή τη φορά. Σκύψε. Ναι, είπα να χρησιμοποιήσω και το Dodge που έχω. Just remember the 5 D's of Dodgeball. Dodge, duck, dip, dive and dodge. Έλα μωρέ, μπορούμε. Το οποίο είχα ξεχάσει ότι το έχω. Τα έχουμε πάει καλύτερα αυτή τη φορά. Σκύψε. Δώσ' του. No. Λοιπόν, έλα τώρα απλά απέφευγε την αφόπλακα. Φύγε από εκεί. Έλα, τον έχουμε. Είναι δυνατόν, we can do this. Μας κυνηγάει μια ταφόπλακα. Thank you, Dark Souls. Η οποία ταφόπλακα έχει μια μανία να μας καταπλακώσει. Για όλους μας περιμένει τη φευτή ταφόπλακα, Μάριο. Όλους. Well. Σάσαμε, γρήγορα. Μπράβο. Τρίγκερς. Όχι, αυτό ήταν φόβος, ξέρω. Σε βάση πεθαίνω. Βοήθεια. Μποχουία. Σώσε με γρήγορα. I'm dead. You're on your own. Έλα. I'm on my own. Finish it. I'm on my own. Μπορείς. Πιστεύω σε σένα. Πιστεύω στην ψυχή των καρτών. A knockout. Boy. Την έσχισε στα δύο την ταφόπλακα. Σκληρό αγόρι. Εσύ και ο Τζίσος Στέιθαμ. Θα το δεχτώ. Αν και ο Στέιθαμ είναι νεκρός. Τι είναι ο Στέιθαμ? Α, δεν είναι νεκρός. Στέιθαμ. Έχω μπερδέψει λίγο τους... Με ποιον τον μπερδέψες? Μην πεις με τον Bruce Willis και αυτός ζωντανός είναι. Ή τον Vin Diesel και αυτός είναι. Όλοι ζωντανοί είναι, τέλος πάντων. Ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια Jason Statham. Για το immature mortuary. Immature mortuary. Ω Χριστέ μου. Ωραία, σκοτώσαμε τον Jason Statham λοιπόν. Ποιον άλλο καραφλό άξιο θα μπορούμε να σκοτώσουμε τώρα? Έλα, run and gun. Ναι, προσεκτικά όμως, γιατί παραμένει λίγο... Εδώ είναι κλασικά πράγματα επίπεδο κόντρα. Το οποίο, fun fact, όλοι αυτοί που γκρινιάζανε και λέγανε «Α, είναι τόσο δύσκολο το παιχνίδι». Είναι τόσο δύσκολο. Προφανώς, εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι δύσκολο με την έννοια ότι άμα είχατε παίξει κλασικά shooter map δεκαετίες 90, μια χαρά και το... Και 80. Yep, μια χαρά το παλεύετε. Έλα μωρέ, καλό είναι το Cuphead, είναι, μου φάνηκε ok. Τι ok, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, έχει όσον αφορά τη δυσκολία, εντάξει, ας δούμε αυτή τη μπλε και εσύ μπλε. Thank you. Καταραμένο μανιτάρι. Γιατί παντού υπάρχουν μανιτάρια, goddammit. Γιατί είσαι στο δάσος, presumably. Περίμενε. Yes! Nice! Πόσο γαμάτος είμαι. Κόμπο-γόμπο. Κόμπο-γόμπο, δεν λες τίποτα. Κάτσε να... Μαλακή. I made it! Το τίποτα. High five, πεθάναμε ταυτόχρονα. Κάναμε, ξέρω εγώ, το κόμπο-γόμπο για να πεθάνουμε πιο μετά. Τουλάχιστον πεθάνουμε πάλι εντυπωσιακά, ταυτόχρονος. Τι άλλο να πούμε πια. Πόσο, αυτή η φιλία, πόσο... Πόση ποιότητα. Ποιότητα. Τι πια. Ποιότητα. Την ποιότητα. Με πήγα να το γράψεις. Εντάξει. Εξαρτάται. Όχι τίποτα άλλο. Μπερδεύομαι και με σένα πολλές φορές. Βασικά για κάποιο λόγο θα πρέπει... θα πρέπει να κάνει και τα project τέλει διαφορετικό χρώμα. Πολλά θες. Πολλά θέλω. Σιγά το πράγμα. Πολλά θες, κύριος. Σιγά το πράγμα. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εδώ πέρα... Άου! Έλα, εντάξει, το καθάρισε αυτό. That little shit. Αυτά τα μαλακισμένα που τρέχουν πέρα εδώ, θε. Τα εκνευριστικά, έλα, μπορούμε... Εγώ γιατί πέθανα, ρε μαλακά, έτσι. Γιατί θα σε σώσω εγώ, ρε. Thank you! Αυτό μου θυμίζει από ποιο ήταν, από ένα παλιό παιχνίδι στο Super Nintendo. Το thank you. Ναι, το thank you. Το legend. Welcome to legend. Ouch.
Σώστε τους! Σώστε τους! Σώστε τους! Παρίστε δύο σημείο πεθάναν πάνω κάτω. Αυτά τα μανιτάρια. Πού είναι ο Μάριο να καθαρίσει? Ο Άξολ Μάριο. Τα μανιτάρια θα έπρεπε να είναι οπουδήποτε αλλού παρά μόνο στη μακαρονάδα μου. Σωστό. Δεν πρόλαβα, δεν πειράζει. I'm dead. Ελπίζω να καταφέρω να σολάρω την πίστα τώρα, κάτσε. Έλα, σόλαρε, σόλαρε. Σόλαρε, έφαγε hit, σολάρι, δυνατό. Σολάρι, hit, σολάρι, hit. Wow. Be gone thought. I got this. Hadouken! Hadouken! Α! Όχι ρε, θα στο δίνει έτσι. Α! Fuck! Θα στο δίνει έτσι. God damn it! So close! So close! No matter how far. Be my soul for my heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters. Που να πάρει διάλος. Καταλαβαίνε μα ετζίμα. Και για τους νεότερους από εσάς, αυτό ήταν ρέφερες σε Καμπαμαρού. Αχ, αυτή είναι η νεολαία, θα μάθει ποτέ. Να σου πω πόσο, κάτι. Πόσο πουτάνε ήταν η Candy Candy. Είχε πάρει τη μισή η Βικτωριανή Γερμανία και ήταν απλά μια Ιαπωνέζα ξανθιά γκόμενα. Δεν ξέρω, δεν ήταν Ιαπωνέζα νομίζω. Όχι, δεν ήταν Ιαπωνέζα, Γερμανίδα ήταν, απλά γινό. Γενικά μπορείς να μου πεις γιατί οι Ιάπωνες, βέβαια αυτό έχει και πολύ αρνητικές σκέψεις, αλλά γιατί έχουν ένα θέμα με τη Γερμανία. Δεν ξέρω. Και μη μου πεις επειδή ήταν στον άξονα. Με είδες, εγώ δεν μίλησα. Με βλέπεις. Κοίτα, εγώ απλά ανέφερα ένα ιστορικό γεγονός. God damn it. Am I dead? I'm dead. You're dead. I'm dead. Why? Πέθανα κάπου πίσω από το δέντρο. Good luck. Why are you dead? Έλα μπορείς, τρέχεις μωρέ. I'm dead. I don't know why. Έκανες dodge πάνω στο boss. Dodge πάνω στο boss. Ωραία. Ήθελα να πατήσω το B και πατήσω το Y. Κυρίες και κύριοι, εδώ βλέπουμε τα υψηλά επίπεδο plays. Παιδιά, είναι let's play, but most importantly... Πώς να μην παίζετε κάποιον. Πώς να μην παίζετε κάποιον με τον αγαπημένο σας φίλο. Α, πγαμώτα, τι ηλιοτρόπια, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Αυτά είναι λελούδια. Τα λελούδια. Είναι λελούδια του δάσους. Λελούδι μου. Λελούδι του δάσους. Έγαμο τα μανιτάρια σας. Α, όχι. Όχι, μπράβο. Ωραίος. Πέθανε μωρέ γλίτσα. Γλίτσα. Γλίνα. Η γλίτσα πατέρα. Γωνία. Στη γωνία γρήγορα. Τον πυροβολούσε και δεν τον άγγιξε. Γκάντα, μη του. Τι ήταν αυτό! Αυτό δεν είναι η πολεμική γραμμή του Ρέτρο Μάριο. Αυτό δεν είναι η πολεμική γραμμή. Μάριο, 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 Σέμι! Come on. Ow! Τι γίνεται κάτω από το κέντρο διερχομένων είναι. Wait. Ωκ, τώρα σώσε με γρήγορα. Προσπάθησα! Τι ήταν αυτό που έκανα! God damn it! Στον ίσιο τόπο, μωρέ! Στον ίσιο τόπο. Είπα και χτύπησα. Δεν φέρε στον ίσιο τόπο. Στον ίσιο δρόμο. Λοιπόν, τα μανιτάρια είναι πιο υπολειχτή σε όλο το παιχνίδι, έτσι. Είπαμε, τα μανιτάρια τα συγκεκριμένα θα παίρνουν μόνο στην μακαρονάδα μου. Fuck everything else. Όχι, πήγα να κάνω μαγιά. Δεν μου βγήκε. Die. Επιτέλους. Ow. Shit. Save me. Δεν έχουμε πιει καφέ ακόμα. Είναι μια παρά. Κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω, εντάξει, σταμάτα. Πίνουμε καφέ στις 9 η ώρα. Προσπαθώ να διαφυλάξω το gamer cred μας. Δηλαδή.
το ξέρεις ότι σε προηγούμενα Pixel Cards έχουμε παίξει πολύ χειρότερα. Μισό λεπτό. Να σου πω, παίξει πολύ μόλις συνειδητοποίησα ότι τους εχθρούς, άμα κάνεις την κίνηση, το πάρει, μπορείς να τους τυπήσεις. Ναι. Δεν το ξέρω. Ήδη δεν είδες κανένα bounce εγώ πάνω στο λουλούδι πριν πέσω κάτω και πεθάνω. Και εγώ το έκανα πριν κατά λάθος. Wow. Nice. Τι έλεγα τώρα, κάτι έλεγα. Κάτι πήγα να πω. Α, έχουμε παίξει πολύ πιο εύκολα παιχνίδια, πολύ χειρότερα στο Pixel Cards, οπότε. Fair enough. Ευχαριστώ. Όχι, Φίλιππο, σε αγαπάμε. Μόλις ο Φίλιππο είπε ότι. You know, fuck my life. Hello, darkness, my old friend. Ah! Fuck! Ah! My God! Ah! Όχι, παιδιά, μη! Να το συζητήσουμε, παιδιά! Fuck! Υπάρχει το κοοπ που παίζει ταυτόχρονα. Εμείς πεθαίνουμε κοοπ. Μάλιστα που θες να περιμένω κιόλας και έχουν αρχίσει να πετάνε όλοι τα πάντα. Περίμενε να σου πω. Κάψου ζεις. Γιατί δεν τον πήρε τίποτα. Τι hitbox θέλει μωρέ στο pixel να το χτυπήσεις. Και μην πεις γιατί αυτό είναι το pixel couch σε σύλλου στη γωνία. Και καταλάβατε τι καλός φίλος που είναι. Ξέρει αμέσως τη μαλακία που θα πω. Παιδιά, έχω ακούσει πράγματα που δεν έπρεπε να τα έχει ακούσει ανθρώπινα αυτή, αυτό σας πω μόνο. Ας πω κάτι, πέθανε. Το ξέρω, δεν προλαβαίνω σας. Ως! Έρχομαι, ακολουθάω. Δεν έχει σημασία. Και στο θάνατο. Μαζί, και στο θάνατο. Παντρεμένο σε φεγγάρι, μάλλον εκεί με το θάνατο. Παντρεμένο. Παιδιά, φαντφάκι, αυτό μας το βγάλαμε οι φανς των καναλιών μας. Βασικά, οι φανς του καναλιού σου. Και των δυο. Γιατί. Πρέπει να ήταν σε κάποια στιγμή και κάτι διαφωνούσαμε σε κάποιο. Πολλές φορές στην. Σε κάποιο στην καφέ. Ναι. Και ήταν η διαφωνία λίγο πιο παρα. Α, θα σου πω. Ήταν και τη διαφωνία με το Σνίτσελ. Όχι, το Σνίτσελ ήταν πολύ πιο πριν. Παιδιά, για να καταλάβετε αυτό που έλεγα πριν, έχω ακούσει πράγματα που δεν θα έπρεπε να ακούγονται. Ο Μάριο έχει κάνει ραντ μία ώρα γιατί τα Σνίτσελ δεν θα πρέπει να είναι κακομαγειρεμένα. Ωραία. Επειδή δεν το πες πολύ σωστά, λοιπόν, θα δώσω εγώ όλο το background. Δώστε. Λοιπόν, έβλεπα το MasterChef πέρσι και εντάξει, γενικά δεν παρακολουθώ, απλά κάποια στιγμή στη δουλειά, κάποια στιγμή σε μια τηλεόραση έπαιζε MasterChef. Και ήταν σε μια φάση που ήταν πολύ μάγειρες εκεί πέρα, που ήταν ακόμα αρχή, ψάχνανε να βρουνε, και είχε, ξέρω εγώ, εκεί 10 νοματέως που φτιάχνανε σνίτσελ. Λοιπόν... Γιατί με χτυπάνε πράγματα που δεν βλέπω. Ακριβώς. Λοιπόν, το σνίτσελ είναι 4 εκατοστά κοπανισμένο κρέας περασμένο από αυγό και φρυγανιά. Τα μακαρόνια με κιμά υπάρχουν πιο πολλοί τρόποι να τα λούσεις και να τα κάνεις χάλια. Και τι γίνεται, αυτή την υποθέτω δεν ήταν η πρώτη φουρνιά. Είχαν περάσει δηλαδή κάποιοι, ήταν προχωρημένη φάση, λίγο πριν βγάλουν το τελικό cast. Έτσι. Λοιπόν, όλοι μαγειρέψανε σνίτσελ, είχαν τα ίδια υλικά. Και όλα τα σνίτσελ, μάτι πάνε, ήταν ολόιδια. Στην κάμερα φαινόταν ολόιδια. Τι διαφορές ήθελες να έχουν, ας πούμε. Ακριβώς! Αλλά εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως τα λέγανε, δηλαδή καταλάβαινες, ο άλλος έλεγε είναι λίγο πιο τηγανισμένο. Θα το ήθελα λίγο πιο τραγανό. Dude, με κοροϊδεύεις επειδή εγώ δεν το βλέπω εκείνη τη στιγμή που μέσω τηλεόραση προφανώς δεν ξέρεις ποια θα είναι η υφή του σνίτσελ. Αλλά είναι ξεκάθαρη κοροϊδία ότι το λες μόνο και μόνο επειδή. Πρέπει κάτι να πεις εκείνη τη στιγμή. Γιατί ήταν λάθος επιλογή φαγητού. Εντάξει, ναι, κοίτα σου κάτι. Τους έβαλαν κάτι απλό. Ένα σνίτσελ είναι, ρε παιδιά. Ναι, κάτι απλό. Να σου πω κάτι. Βράσε ένα αυγό. Πιο εύκολα θα το γαμίσεις. Παραμένει στο MasterChef. Τι θες και μωρέ. Γκρινιάρι. Γκρινιάρι. Δεν το λέγα γκρινιάρι. Απλά δεν μπορώ. Μου τη δίνει όταν νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. Και ξαναλέω, τι περιμένει. Από την ελληνική τηλεόραση. Okay. Yep. Πρώτον, δεύτερον, παιδιά. Fair enough. Fun fact για τον Μάριο. Μισή θανατηφόρα τις μπάμιες. Οπότε, αν ποτέ θέλετε να. Στείλτε του μπάμιες. Να μην σας ξαναμιλήσω ποτέ, ξέρω εγώ, σε φάση. Θες να με σώσεις. Δεν πειράζει. Θα τελειώσω την πίστα. Ελά. Η μερική δείξτε το πουλί σας. Όχι καλά. Βάλει εγώ έχω ξεχωριστά λεφτά από σένα. Έχεις ξεχωριστά λεφτά από μένα. Αγίετη. Εγώ μπορώ να πάρω τίποτα από εδώ. Όχι. Εδώ πέρα που ξενταβελώνεις, τι κάνει εδώ πέρα. Ξενταβελώνεις. Γιατί. Γιατί δεν τα μιλάω της. Λοιπόν, έλα, περίμενε. Όχι. Αυτό το θέλουμε. Εγώ δεν έχω κάτι. Ωραία, τώρα μπορούμε. Αυτό. Ωραία, πάμε.
Εγώ πέτανα. Πέπανα. Σταμάτα, θα σε σώσω. Μάριο, ίσως θα θελήσεις, ξέρω εγώ, καταρχάς να με σώσεις και δεύτερον να μην πηγαίνεις. Γεια. Σπάτησα. Φέρνει, μην πας κοντά του, σε βάλε γίνοντας στο κανονικό τόπλο. Bitch, move out the way. Σώσε με, σώσε με, σώσε με. Somebody save me from the dark. Wake me up. Oh, Jesus. Δεν μπορώ, τόσες βόμβες δεν θέλω. Δεν θέλω. Βόμπες. Βόμπες. Βομποκόμπο. Δώσε, 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 έτσι πόνο εκεί. Φύγε από εκεί, Μάριο, γρήγορα. Μα εσύ που σ' αφήνει και τέτοιο, σ' αφήνει vulnerable μετά από λίγο. Φυσικά, α, όχι ο τυφώνας. Ο τυφώνας. Έλα, πάει καλύτερα αυτή τη φορά. Και σώσε με, σώσε με. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Δεν πρέπει να μιλάω. Όπα, κάτσε, τα πήρε κρανίο. Ναι, γιατί μπαίνει στη φάση του... Α, παιδιά, χάλασα. Και απλά έγινε ένα φεγγάρι. Για ένα φεγγάρι. Προσοχή στα αγαπημένα τα γλυφό. Ναι, σώσε με, σώσε με. Ναι, σώσε με τώρα εσύ. Τα σώσα. Yay. Τώρα πέθανα. Τώρα με σώσες. Τώρα με σώσες. Πάει πάρα πολύ καλά. Αλλάξε ο κολλιές με τα φανάτιες. Deep Trumble. Τράμπαλ. Τράμπαλ. Τραμπαλίζομαι. Πέφτε και τζαλίζομαι. Μπαίνουμε και παίζουμε. Yay. Beach Box. Ωχ, τι θυμάμαι την πίστα και είναι σπάσα αρχίδικια. Γούντι ο γαμιοτρυποκάριδος. Ο γαμιοκάριδος. Well. Thank you, Dark Souls. Περίμενε. Ah, fuck. Νομίζω μπορούμε να το... No, 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 no. Λοιπόν, κάτσε να δοκιμάσουμε αν μπορούμε να το πάρουμε από εδώ. Α! 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 Απλά... Α! Πώς κάνουμε μια πετυχημένη... Μάρι, 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 μάρι! Προσπάθησε. Να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Επειδή δεν βλέπω να τελειώνουμε ποτέ αυτή την πίστα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ήρθε η ώρα να κλείσει το show! Να ξέρετε ότι off the record εμείς τα καταφέραμε. Είσαι βέβαιο. Κάτσε τώρα, τα βάλουμε πάλι. Λοιπόν. Να κάνουμε το αντίο. Αντίο. Ξεκουρδίζεσαι σας κατά. Ήταν ο Retro Mario. Ήταν ο G-Sack. Αυτό ήταν ένα ακόμα Pixel Couch που ακόμα δεν έχουμε καναπέ. Με Pixel χωρίς. Θες να μου την πεις και ακόμα δεν έχεις καναπέ και έχεις τέτοιο τίτλο. Άσε μας ρε φίλε, άσε μας ρε φίλε. Άντε βάλε το κοιτάκι και άντε γεια. Γεια σας. Παρετούμε.